Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Είμαστε καλημέρα, εδώ. Έλενα. Καλημέρα Νικολέτα. Είμαστε εδώ άλλη μια μέρα να περάσουμε μαζί αυτή την ώρα που μας έχει απομείνει. Βγήκαμε λίγο πιο αργά σήμερα, αλλά είναι για να νιώσετε αυτό το συνέστημα της ανυπομονησίας. Να λέτε πού είναι τα κορίτσια, πού είναι τα κορίτσια. Εδώ λοιπόν είναι τα κορίτσια. Και σήμερα Τρίτη 22 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι σχετικά καλός, είχε λίγο ψύχρα πάλι θα λέγαμε, γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου. Ήλιος ακόμα. Ήλιος, 66 μέρες πριν τα Χριστούγεννα και χίλιο. Μετράς μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ρε παιδί. Είπα φέτος να πρωτοτυπήσω και να ξεπεράσω και το τζάμπο, το οποίο συνήθως ήταν πρώτο σε αυτό. Φέτος είμαι εγώ πρώτη, λέμε ότι σήμερα είμαστε 66 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και ακόμα χίλιο. Αντί να βρέχει, να πέφτουν βροντές. Το λες πάνω του πάθος, αντί να βρέχει. Γιατί να βρέξει, παιδί μου, μας δεν πειράζει, έχει λίγο ψυχή. Θυμάστε μας είχε πει ο κύριος Σαρνιακός την πρώτη μέρα που είχαμε βγει, που είπε ότι ένα από τα τυχερά που έχει η Ελλάδα είναι ότι μπορούμε και ζούμε όλες τις εποχές του χρόνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε φθινόπωρο προς χειμώνα. Γιατί δεν το ζούμε το φθινόπωρο προς το χειμώνα? Εντάξει, δεν ζει το χειμώνα, αλλά δεν ζει, ας πούμε, και το φθινόπωρο. Έχει λίγο τσουχτερό φθινόπωρο φέτος. Ναι, αλλά παρόλο αυτό. Ειδικά τις πρωινές ώρες που ερχόμαστε εμείς εδώ. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έχει λίγο ψύχρα, αλλά δεν βρέχει. Ναι, δεν βρέχει, αλήθεια είναι. Εγώ είμαι παιδί της βροχής. Μ' αρέσει η βροχούλα. Είναι πολύ ωραία να βρέχει. Εμένα δεν μ' αρέσει η βροχούλα. Γι' αυτό στα λέω, επειδή το ξέρω. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνεμοι πνέουν από τα βορειοανατολικά. Μπράβο, Λίνα. Πολύ ωραία. Διαβασμένη. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι 22 Οκτωβρίου. Πήγα να πω Σεπτεμβρίου. Μάλλον εσύ είσαι αυτή που δεν θέλει να προχωρήσει ο μήνα. Καλά, πριν, για να μπω εγώ λίγο στο νόημα ότι έχουμε Οκτώβριο, δεν μα λε λίγο του τρόπου επικοινωνία και να αρχίσω να λέω. Καλέστε μα λοιπόν καθημερινά στο 211-55-50-500. Στείλτε μα τα email σα με οτιδήποτε θέμα εσεί θέλετε στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com ή στο Facebook που είναι πιο εύκολο και πιο εύκολο χρηστό για εσά και για εμά και για όλου, εν πάση περιπτώσει, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Πολύ σωστά τα είπες. Πολύ ωραία. Να μας στέλνετε τα email σας, εμείς όπως σας έχουμε πει θα σας απαντάμε. Το Twitter το έφτιαξες? Όχι, δεν το έφτιαξα. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ναι, να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Πριν από αυτό, να πούμε χρόνια πολλά σε ένα όνομα που δεν το ήξερα και νομίζω δεν το ξέρεις ούτε κι εσύ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αβέρκιος. Το έχω ακουστά, αλλά δεν έχω κάποιον. Ούτε και εγώ έχω. Εγώ δεν το είχα καν ακουστά. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, Αβέρκιε, αν υπάρχεις, αν σε έχουν ονομάσει κάπως έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο χαρούμενος είναι αυτός που τον έχουν ονομάσει Αβέρκιο. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που λες, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο ήταν την άλλη φορά το όνομα το οποίο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση? Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να δούμε λίγο, σαν σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον τραυλισμό. Και να δούμε λίγο και τα σημαντικότερα γεγονότα. 1918 αναφέρεται το πρώτο κρούσμα της Ισπανικής γρίπης, με το οποίο αρχίζει μια επιδημία που θα κοστίσει τη ζωή σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Το 1923 ένα φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα υπό τους στρατηγούς Λεωναρδόπουλο και Γαργαλίδη καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο. Το 1940 ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζει τη νέα όπερα της Αθήνας στο θέατρο Ολυμπία της Οδού Ακαδημίας, ενώ το εναρκτήριο έργο για την όπερα του πατέρα του ήταν το Madame Butterfly. Αργότερα το 1964 ο Γάλλος φιλόσοφος Jean-Paul Sartre αρνείται τον Νόμπελ λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς. Ενώ πιο πρόσφατα είναι κάτι που κάποια από εσάς πολύ πιθανό να το θυμάστε, θα δούμε και ένα μικρό απόσπασμα από αυτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο μετά την επέμβαση bypass, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλτ στο Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, με ένα νεύμα του καλεί τότε την Δήμητρα Λιάννη, επισημοποιώντας έτσι τη σχέση του. Πάμε να δούμε ένα μικρό αποσπασματάκι από εκείνη την ημέρα και επιστρέφουμε. Μέσα σε κλίμα έντονα φορτισμένο από συγκίνηση, δεκάδες χιλιάδες Αθηναίοι, οπαδοί του Πασόκ, δίνουν εντυπωσιακό παρόν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για να υποδεχθούν τον ηγέτη τους και πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, που επέστρεφε στην Αθήνα μετά από επιτυχή επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο νοσοκομείο του Χέρφιλ. Όταν η πόρτα του αεροπλάνου ανοίγει και ο Παπανδρέου εμφανίζεται στο κεφαλόσκαλο, οι συγκεντρωμένοι ξεσπούν σε αποθεωτικές εκδηλώσεις.
Εκείνος, με καταφανή τη συγκίνηση στο πρόσωπό του, ανταπαντά με τον γνώριμο τρόπο του. Όμως ελάχιστα λεπτά αργότερα, όταν ο ηγέτης του Πασόκ θα κατέβαινε τη σκάλα του αεροπλάνου, μια κίνησή του θα προκαλούσε σε πολλούς ταραχή. Ήταν το νεύμα που έκανε προς τη Δήμητρα Λιάννη να τον ακολουθήσει. Ένα νεύμα που θα επισημοποιούσε τη σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με την πρώην αεροσυνοδό και θα σημάδευε ανεξίτηλα ολόκληρη τη μετέπειτα προσωπική αλλά και πολιτική διαδρομή του αρχηγού του Πασόκ μέχρι το θάνατό του. Εγώ είχα έτοιμη την απάντηση εντωμεταξύ. Είναι όντως μεγάλος έρωτας. Και τώρα που έβλεπα τα πλάνα, ήταν και πολύ ωραία γυναίκα. Εντυπωσιακή. Και είναι ακόμα, ναι, ναι. Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα μέχρι και σήμερα. Αλλά και εκεί στα νιάτα της, μια κούκλα. Λογικό να την κοιτάξω, Παπανδρέου. Και αεροσυνοδός. Ωραίες είναι οι αεροσυνοδοί, όλες οι αεροσυνοδοί. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Είναι πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχεις οικογένεια. Όχι, δεν πρέπει να έχεις οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο να είναι αεροσυνοδοί. Εντάξει, υπάρχουν επαγγέλματα που. Θα μου πεις το δικό μας δεν είναι δύσκολο. Ναι, αλλά θα σου πω, εμένα που βάζουμε που είναι ναυτικός παραδείγματος χάρη, μια χαρά είναι η οικογένειά του. Εντάξει, ναι. Μια χαρά. Όλα γίνονται άμα θέλουμε να τα πετύχουμε, τα κάνουμε. Και ούτως ή άλλως αυτές οι δουλειές είναι για να κάνεις καλό στην δική σου την οικογένεια. Έτσι. Βλέπεις δηλαδή για το καλό της οικογένειάς σου. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1811 γεννήθηκε ο Φραντς Λίστ, είναι ένας Ούγγρος συνθέτης και πιανίστας. Πέθανε το 1886. Το 1887 γεννήθηκε ο Τζον Ριντ, ήταν ένας μεγάλος Αμερικανός δημοσιογράφος που έγραψε το χρονικό της Οκτωβριανής Επανάστασης με τίτλο «Οι 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο». Είχαμε δει και ένα ντοκιμαντέρ με τον Ριντ, το θυμάσαι, στη σχολή. Ναι, 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 που μας έφυγε ο δεξιό καθηγητής. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, 1937 γεννήθηκε ο δικός μας μεγάλος μουσικός συνθέτης, κυπριακής καταγωγής και πολύ αγαπητός από όλο τον κόσμο, ο Μάνος Λοΐζος. Να δούμε και ποιοι άφησαν την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. 1986, ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γέργη Ντε Νάργη Ράπολτ. Μικρό όνομα. Πολύ μικρό όνομα. Είναι και αυτός ένας Ούγγρος γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Το 1990 γεννήθηκε ο Λουί... Μάλλον λάθος, με συγχωρείτε, άφησε την τελευταία του πνοή, ο Λουί Αλτουσέρ, ο Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος. Ενώ το 1998, πριν λίγα δηλαδή μόλις χρόνια, την τελευταία του πνοή άφησε ο Έρικ Άμπλερ, ο Άγγλος συγγραφέας αστυνομικών και κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων. Ένα από τα πιο γνωστά του είναι η Μάσκα του Δημητρίου. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 22η ημέρα του Οκτωβρίου. Να περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε, Νικολέτα. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το Στόχαστρο, οι πρόορες συντάξεις, ο Στουρνάρας άνοιξε επισήμως το ασφαλιστικό. Δήλωση φωτιά, υπάρχουν περιθώρια στοχευμένων περικοπών, καταργώντας δαπανηρές εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες στο ασφαλιστικό σύστημα. Ενώ στην εφημερίδα Η Δημοκρατία εκβιάζει και απειλεί ο Βενιζέλος, δίνει εκτάκτο συνέντευξη τύπου για να τρομάξει το Μαξίμου. Στην εφημερίδα Το Έθνος μειώνεται στο 3% ο φόρος μεταβίβασης. Οδηγό στο τελικό σχέδιο του νέου φόρου για τα ακίνητα. Ποιοι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν, ποιοι θα έχουν έκπτωση 50%, ποιοι θα πληρώσουν για πρώτη φορά φυλή ζωή στην αγορά ακινήτων. Μετά τη Μαρία ξύπνησαν όλοι. Τριτοκοσμική χώρα, η Ελλάδα στα ληξιαρχία. Και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία ξαναπληρώνουν τα πληρωμένα. Θα υποβάλουν πάλι τα χαρτιά για την νομιμοποίησή τους. Αυθαίρετα και οι μη υπαίθριοι. Επειδή ο νόμος Παπακοσταντίνου κρίθηκε αντισυνταγματικός. Περικοπές στις συντάξεις ελεύθερων επαγγελματιών. Ξυλώθηκαν οι προϊσταμένοι του ληξιαρχείου 5 με 6 ετών. Να πούμε τελικά, Νικολέτα, ότι ήταν η μικρή Μαρία. Στην εφημερίδα των συντακτών, καρτέλ στα φροντιστήρια. 600 φροντιστήρια σε όλη τη χώρα συντόνιζαν την τιμολογιακή πολιτική τους. Πιεσμένος από τους δανειστές που ζητούν νέα μέτρα, ο Πρωθυπουργός Αντάρτικος Σαμαρά μέσω Μπαλτάκου στην Τρόικα. Ενώ στην εφημερίδα Ημερησία, υψηλές ταχύτητες στο χρηματιστήριο. Διαδοχικά ρεκόρ ανόδου με οδηγό τις τραπεζικές συμμετοχές.
η Τρόικα να αναλάβει τις ευθύνες της. Μήνυμα Αντώνη Σαμαρά μετά την συνάντηση με τον Ερντ Λέτα. Στην εφημερίδα Η Αυγή, 30.000 καθηγητές λιγότεροι στα σχολεία στα χρόνια του μνημονίου. Η Κέτης στη Μέρκελ. Στην Ιταλία, κύμα ξεσηκωμού κατά της λιτότητας. Ενώ η μικρή Μαρία έφερε καρατομήσεις στο Δήμο Αθηναίων. Στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική, η Morgan Stanley δηλώνει την προτίμησή της σε ελληνικούς τίτλους. Ενισχύεται το κλίμα εφορίας για τα ομόλογα και τις μετοχές. Αυστηρότεροι κανόνες εν ώψη stress test. Δεν θα μπορούν να κρύβουν την πραγματική λογιστική τους κατάσταση. Πρόβα για το άνοιγμα τις Κυριακές. Στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Τα σωματεία έμπορου υπαλλήλων καλούν σε συμμετοχή στην απεργία στις 3 Νοέμβρη. Την ίδια μέρα καλούν σωματεία των ΑΒΕ και η ΠΑΣΕΒΕ να γίνουν οι κινητοποιήσεις βήμα για την γενική απεργία στις 6 Νοέμβρη. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο, απαγωγή λαιμού. Επέστρεψαν οι κραυγές των γειτόνων. Εφιαλτική εμπειρία στα χέρια τριών κουκουλοφόρων. Αβέ Μαρία, υπόθεση της Ξανθούλας από τον καταβλισμό των Φαρσάλων. Ανοίγει δρόμους για να βρεθούν και άλλα παιδιά. Μεγαλύτερη από 4 ετών, έδειξε ο έλεγχος της οδοντοστοιχίας. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Συμφωνία για τις κόκκινες γραμμές. Σαμαράς και Βενιζέλος συναποφασίζουν άρνηση νέων μέτρων και αίτημα ελάφρυνσης χρέους. Ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων θα φτάσουν στο σύνολο του έτους στα 12,2 δις και τα 17,4 εκατομμύρια οι αφίξεις. Παρακολούθηση Γάλλων πολιτών από τη ΣΥΠΑΣ. Διαφορετικός ο ρυθμός γύρανσης κάθε οργάνου του ανθρώπου. Περιζήτητα τα κινέζικα όπλα. Και στην εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις. Στο στόχαστρο τα λεγόμενα ευγενή ταμεία έρχονται μειώσεις εισφορών αλλά και παροχών. Νέες περικοπές σε ΔΕΗ, τράπεζες, εμπόρους. Γιάννης Τουρνάρας χωρίζουν τους πολίτες σε πατρίκιους και πληβίους. Βιομηχανία στο ληξιαρχείο της Αθήνας. Δήλωναν παιδιά φαντάσματα. Βιομηχανία παράνομων δηλώσεων, γέννηση παιδιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορα κυκλώματα όπως τη σύσπραξη κρατικών επιδομάτων αποκαλύφθηκε στο Δήμο Αθηναίων. Διπλά χαμόγελα για τα μπαράζ του Μουντιάλ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων, Νικολέτα. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τις αθλητικές. Τις αθλητικές. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Sport Day. Λοιπόν, θρύλος παγκόσμιος διεθνής, η απήχηση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με την UNICEF. Τρίτος σύλλογος στον κόσμο που συνεργάζεται με την UNICEF μετά την Μπόκα και την Μπαρτσελόνα. Ενώ στην εφημερίδα Goal News, ιστορικό χρέος στους θεούς της μπάλας. 16 Νοεμβρίου 1969. Οι Ρουμάνοι, ο Νταν Γεωργιάδης και η ηλιοθεραπεία του Μίμη Δωμάζου μαστερούν το όνειρο της πρώτης παρουσίας σε τελική φάση Μουντιάλ. 15 Νοεμβρίου 2013, η μεγάλη ευκαιρία της παρέας του Γιώργου Καραγκούνη να πάρει τη ρεβάνς για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Η Ελλάδα κληρώθηκε με τη Ρουμανία. Οι Ρουμάνοι φοβούνται Μίτρογλου. Δεν υπάρχει φαβορί. Έτσι λέει ο Φερνάντο Σάντος. Η Μπαρτσελόνα και ο θρύλος. Με νύχια και με δόντια. Οι Πάνθυρες στο 1-0 στα απόρθητα ως χθες Γιάννηνα. Απαξιώνει την εθνική μας ο Ιορντανέσκου. Άκης Μάντζιος μιλάει στο Φως. Και εδώ είναι Χανιά. Ο Ολυμπιακός πετάει για Λισαβόνα σήμερα το πρωί στις 10. Σε 10 λεπτάκια δηλαδή. Φεύγουν τα παιδιά. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Λοιπόν, και στην εφημερίδα Η Γάτα υπόσχονται καλά κέρδη τα 8 μονά αποδεκτά μάτς του Champions League. Ταμείο με 2 φαβορί και 1 γκολ. 3 ισοπαλίες στο σύστημα, τρελά λεφτά με τα ειδικά ντου από Ηλιάδη σε ΕΠΟ και Λίγκα. Στην εφημερίδα Live Sport, έως εδώ, αν συνεχίσουμε έτσι θα υποχρεωθώ να κάνω αρκετές αλλαγές. Θρύλος αλλά Μπάρτσα, διετή συμφωνία με προσφορά ζωής, 2 εκατομμυρίων από τους ερυθρολεύκους, Έλενα. Μάλλον όταν μιλάω για ερυθρολεύκους πρέπει να προσέχω λιγάκι. Ερυθρόλευκους μάλλον. Γιατί σε βλέπω είσαι... χαμογελάς, το χαμογελό σου λάνει μέχρι τα αυτιά. Ενώ λοιπόν στην εφημερίδα Η Πράσινη δεν θα περάσει στα νύχια των γαύρων το αντιντόπινγκ. Σκάνδαλο μεγατόνων. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Η UNICEF στην καρδιά της ερυθρόλευκης. Η πιο βαριά φανέλα τα έχει όλα. Μπράβο πρόεδρε, 4 αστέρια, αμέτρητες σκούπες, πολλή ανθρωπιά. Μίτσελ Εμπτήση, έρχονται και άλλα ευχάριστα. Καρεμπέ, μπορούμε. Γκρεμίστε τους πύργους της Μπενφίκα, έτσι τα έκανε ο Ζαρντίν. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ, πανικός για το βόλεϊ. Προσκυνάει το λαό της ΑΕΚ,
όλος ο πλανήτης. Μπράβο στο λαό της ΑΕΚ, είναι πραγματικά μοναδική η συμμετοχή των φιλάθλων κάθε φορά στο γήπεδο. Μπράβο σε όλους τους και μπράβο και στον πρόεδρό τους, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πανικός για το Βόλεϊ, όπως είπαμε, στον αέρα το ηρόδοτο ΣΑΕΚ. Θρίλερ 1, εκτός έδρας μάτς της Ένωσης. Σήμερα κρίνεται η τύχη του. Αυτά από την ώρα των σπορ. Και κλείνουμε βεβαίως με την εφημερίδα «Ο Γαύρος». Βλέπει τσόρι ο Μίτσελ. Σκέφτεται την εξάδα σε κέντρο επίθεση του πρώτου ημιχρόνου με την Παρή, αλλά χωρίς ακόμη να το έχει αποφασίσει, λόγω Σαβιόλα. Ο θρύλος γράφει ιστορία. Με το μυαλό στη Γαλατά, απειλεί ο Σαβίδης. Με πόλεμο ενώ ρίχνουν το γάντι, να τους πετάξουμε πίσω. Πριν πεις το οτιδήποτε, έχω λοιπόν αποκλειστικό. Λίγο μετά τις 11 θα δείτε στην πρώτη ανάρτηση στο Facebook την φωτογραφία της Έλληνας Θεοδόρου να διαβάζει εφημερίδα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι αποκλειστικό. Και τη ΑΕΚ, την εφημερίδα της ΑΕΚ, αλλά του Ολυμπιακού θα το δείτε. Είπαμε να τα λέμε τα καλά, να τα λέμε για τους Παναθηναϊκούς. Αν έχουμε κάτι καλό, θα το πούμε και αυτό με τον ίδιο ενθουσιασμό. Να το δω κάποια στιγμή. Λοιπόν, διαβάσαμε και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα της νούμερο 1 ηλεκτρονικής εφημερίδας σε όλη την Ελλάδα. Zoogla.gr για ό,τι πληροφορία, για όλη την ενημέρωση που χρειάζεται να έχετε κάθε στιγμή της ημέρας. Το πρωτοσέλιδο λέει «Γνώρισα τους γονείς της Μαρίας, μαρτυρία κεραυνός, Έλληνα βιοτέχνη από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας». Ενώ στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, η εκτέλεση του Λάντεν ήταν μαϊμού. Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε την απάτη της επιχείρησης για την εκτέλεσή του. Αυτή, στο τρίτο πρωτοσέλιδο που θα δούμε αυτή τη στιγμή, που βλέπετε μάλλον και εσείς αυτή τη στιγμή στα πλάνα σας, είναι «Αυτοί είναι οι γονείς της Μαρίας. Προφυλακιστή κρίθηκαν μετά την απολογία τους η Σάλης Χρήστος και Δημοπούλου Ελευθερία». Να πούμε και να το ξαναπούμε μάλλον, γιατί το είπαμε και χθες, αυτή τη στιγμή στα Φάρσαλα στην Λάρισα βρίσκεται και ο δικός μας δημοσιογράφος ο Σωτήρης Κουλούδης, βρίσκεται εδώ και δύο μέρες με πολύ καλό ρεπορτάζ. Υπάρχει περίπτωση να συνδεθούμε πιο μετά μαζί του. Μέχρι τότε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Ελένα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Καλημέρα και πάλι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα τη Θεοδόρου. Καθημερινά θα βρισκόμαστε εδώ μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική, η οποία φαίνεται ότι είναι πικάντικη ελληνική επικαιρότητα αυτές τις μέρες, Έλενα. Και τις προηγούμενες μπορούμε να πούμε, αλλά και την διεθνή. Όλο τον καιρό αυτό που. Από τότε που έχουμε 23/9 δεν βγήκαμε στον αέρα. 23. Εδώ εγώ ακούω τον κύριο Νίκο που μου λέει 23. 23 λοιπόν. Λοιπόν, από τις 23/9 έχουν γίνει πράγματα που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Μήπως είμαστε λίγο χρυσούζικες. Δεν ξέρω. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Καλέστε μας στο 211-55-5500. Στείλτε μας τα email σας στο πρώτη ανάρτηση 1@gmail.com και στο facebook www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Αφού ακούσαμε τους τρόπους επικοινωνίας εδώ από την Νικολέτα Τσίκου, που τους λέει πραγματικά με έναν πολύ ωραίο και δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο κάθε φορά, με έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω, να ανοίγω, ας πούμε, όταν πάμε στο γραφείο και να ανοίγω το email και να βλέπω email από ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Έχεις δίκιο, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό που βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που εκλαμβάνουμε από τον κόσμο, έτσι. Για τα μηνύματα στήριξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λέτε τα μικροπαράπονά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λέτε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να φύγετε. Λοιπόν, και όπως έχουμε πει, ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα βίντεο ωραίο για να μας φτιάχνει τη διάθεση. Επειδή εδώ πέρα τριγύρω με φάγανε κάθε μέρα, μου λέγανε καλά πάλι, σήμερα βίντεο με σκυλάκια, πάλι βίντεο με γατάκια. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε τη διαφορά και το βίντεο που έχουμε δεν είναι βίντεο με σκυλάκια. Ουσιαστικά το επόμενο βίντεο θέλει να δείξει πόσο δύναμη έχουν οι λέξεις. Και πόσο βαρύτητα επίσης έχουν οι λέξεις και πόσο πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για να μεταδώσουμε πραγματικά αυτό που θέλουμε να πούμε. Να σε τραβήξει μία λέξη διαφορετική. Δηλαδή μία λέξη μπορεί να σου αλλάξει όλη σου τη ζωή. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα και όταν επιστρέψουμε μπορεί να το συζητήσουμε και λίγο. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Αλλάξτε λοιπόν. Πραγματικά σε συγχαίρω και δημοσίως που βρήκες αυτό το βίντεο, γιατί και εγώ τώρα ακριβώς αυτή την ώρα το βλέπω. Πολύ σημαντικό. Και το μήνυμα που θέλει να περάσει ουσιαστικά είναι αλλάξτε τις λέξεις σας, αλλάξτε τον κόσμο. Ουσιαστικά τι έγινε σε αυτό το βίντεο, για όσους ίσως το παρατηρήσατε με την άκρη του ματιού σας. Ο άνθρωπος, ο ηλικιωμένος αυτός που κάθεται στην άκρη του δρόμου, έχει μια καρτελίτσα από αυτές που βάζουν συνήθως οι άνθρωποι αυτοί και στην οποία γράφει «Είμαι τυφλός». Ο κόσμος περνάει, βιαστικός, πολλές φορές με τα προβλήματά του ο καθένας, δεν του δίνει ούτε ένα νόμισμα. Ξαφνικά μια κοπέλα περνάει, του γράφει, την καταλαβαίνει όπως είναι λογικό, γιατί καταλαβαίνουν, έχουν τις υπόλοιπες αισθήσεις αυτοί οι άνθρωποι, πιο ανεπτυγμένες. Λοιπόν, περνάει και της γράφει, του γράφει κάτι στο χαρτί του και φεύγει. Και ξαφνικά ακούει τα χρηματονομίσματα να πέφτουν βροχή. Τα κέρματα. Τα κέρματα και λέω χρηματονομίσματα, ναι. Και ουσιαστικά του είχε γράψει ότι είναι μια όμορφη μέρα και δεν μπορώ να τη δω. Οπότε καταλαβαίνετε πραγματικά πόσο σημασία έχει. Ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα, έτσι. Είμαι τυφλός, αλλά είναι και μια όμορφη μέρα και δεν μπορώ να τη δω για αυτόν τον λόγο.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές, μάλλον ταιριάζει εδώ πέρα η παροιμία που λέει ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ξέρεις να σου πω γιατί λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, πραγματικά είναι σε αυτή την κατάσταση, ίσως και χειρότερη. Μπορεί να μην είναι τυφλοί, αλλά να μην έχουν χρήματα και να αναγκάζονται να βγαίνουν στον δρόμο. Όμως, με τόσους που υπάρχουν και οι περισσότεροι που λένε ψέματα έχουν περισσότερα λεφτά από ό,τι έχω εγώ, δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Ναι. Δηλαδή, θα πεις το μέτρο σύγκρισης. Αυτούς που έχουν ανάγκη πραγματικά, τους καταλαβαίνεις. Θες να σου πω ένα περιστατικό που μου είχε μια μέρα σε ένα λεωφορείο. Μπαίνω λοιπόν σε ένα λεωφορείο και ήταν ένας άνθρωπος γύρω στα 55, ο οποίος πουλούσε στυλό. Συνήθως, όταν σου δίνουν ένα στυλό και πας να δώσεις τα χρήματά σου, Έλενα, δεν σου κάνει την κίνηση να πάρεις το στυλό. Βγάζω λοιπόν ένα κέρμα και του δίνω να πάρω ένα στυλό. Δεν με άφησε, που επέμενα ότι δεν το χρειάζομαι το στυλό, κρατήστε το. Δεν με άφησε να του, πάρω τα, να του δώσω τα κέρματα αν δεν αγόραζα δύο στυλό. Είδες. Λίγοι το κάνουν αυτό. Ναι, όντως, λίγοι το κάνουν. Εντάξει, πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους μας από όποια ό,τι και να είναι. Όποια βοήθεια μεγάλη, μπορούμε να. Και ό,τι μπορούμε να δώσουμε, ό,τι μπορούμε να δώσουμε, ας το δίνουμε. Από τα 10 λεπτά που εσάς μπορεί να σας περισσεύουν, μπορεί στον άλλο να κάνει πραγματικά τη διαφορά τα 10 λεπτά. Μου έχει τύχει όμως και ένα άλλο, να σου το πω για να κλείσουμε. Έχει τύχει λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, Έλενα, στο κέντρο της Αθήνας, να ήταν ένα παιδί γύρω στα 25 και να μου λέει ότι θέλω να πάρω κάτι να φάω. Και του πάω μαζί μου να πάμε να πάρεις κάτι να φάω. Όχι, γιατί εγώ τρώω σουβλάκι από την Ομόνια. Έτσι ακριβώς. Εντάξει τώρα. Τώρα. Γιατί μπορεί να ήθελα να μαζέψει λεφτά το παιδί να φάει ένα σουβλάκι από την Ομόνια. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, πραγματικά πολύ χαρακτηριστικά. Ξέρεις ότι έχω μια ιδιαίτερη. Πώς να το πω, ευαισθησία με τους ηλικιωμένους. Και ήταν, όταν ήμουν μικρή, ήταν μια ηλικιωμένη κυρία η οποία ζητιάνευε τέλος πάντων σε ένα σταθμό σε μια γειτονιά της Αθήνας. Και. Δεν θυμάμαι, ήμουν μικρή, δεν είχα πολύ χαρτζιλίκι μαζί να τις δώσω και πέρασα και έριχνα κατάρρευση στον κόσμο που δεν τις έδινε λεφτά. Από τότε είπα, τις συγκεκριμένες δεν τις ξαναδίνω τίποτα. Λοιπόν, μάλιστα αγαπητοί μου, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Και στο Δελτίο Ειδήσεων λογικά και επιστρέφουμε να δούμε λίγο την υπόθεση αυτή. Και εντάξει, γελάμε, λέμε, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αλλά παρόλα αυτά η πολύ κρότη αυτή υπόθεση της Μαρίας, του παιδιού που άνοιξε τους σασκούς του αιώλου, έχει νέες εξελίξεις. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε, παρακολουθούτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση μέσα από τα κινητά σας, από τα τάμπλετ σας, από τους υπολογιστές σας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση. Φαίνεται πως, όπως είπαμε, άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου έπειτα από την υπόθεση αυτή με τη μικρή Μαρία. Έτσι, στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία τα στοιχεία του άνδρα και της γυναίκας που είχαν υιοθετήσει την εξάχρονη Μαρία, η οποία βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσαλα της Λάρισας. Πρόκειται λοιπόν για τον Χρήστο Σαλή, του Γεωργίου και της Μαρίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1974 στην Λάρισα. Και την Ελευθερία Δημοπούλου του Αργυρίου και της Σοφίας, η οποία γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1973 στην Λάρισα. Πριν όμως περάσουμε να δούμε τα υπόλοιπα, γενικώς τις υπόλοιπες εξελίξεις για το θέμα αυτό, να συνδεθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μάλλον βρίσκεται ο κύριος Άκης Ρούσος από το Πιερία Radio. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, όχι, από το Sky είμαι, από το Sky της Κατερίνης, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είσαι η Έλληνα Θεοδόρου, δεν πρόλαβα να γράψω τα στοιχεία της συναδέλφης σας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής και πήραμε και άλλες πληροφορίες από εσάς. Αυτό το συνηθίζουμε εδώ και 3-4 χρόνια, μαζί μιλάμε πρώτη φορά. Έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον Βλαχουτσάκο και με τον Κουσουλό κτλ. Θέλω να μου πείτε, επειδή εδώ υπάρχει και μια άλλη πληροφορία, εγώ χτες μίλησα και με τον Δήμαρχο στα Φάρσαλα, ότι ουσιαστικά αυτό που κρύβει από κάτω η όλη η ιστορία δεν είναι απλά ότι μας δώσανε ένα παιδάκι και το πήραμε κτλ. Και φτάσαμε στο σημείο και βοηθήστε με κιόλας, γιατί εσείς είστε στο κέντρο των ειδήσεων, εμείς είμαστε και 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι εδώ προετοιμαζόταν για κάτι πάρα πολύ τραγικό. Την προετοίμαζαν τη μικρή Ματλίν, γιατί Ματλίν έχω μάθει ότι τη λένε και όχι Μαρία τελικά, να μεγαλώσει λίγο ακόμα, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο κύκλωμα πόλης οργάνων. Δεν ξέρω αν έχει διασταυρωθεί αυτή η είδηση. Εμείς την είπαμε με κάθε επιφύλαξη χθες το μεσημέρι. Και εμείς, ναι, σας ακούμε. Και εμείς λέγεται δεν μπορούμε ακόμα να πούμε. Και εμείς κρατάμε επιφυλάξεις. Ακριβώς, είναι με κάθε επιφύλαξη αυτό. Τώρα, εγώ άκουσα προηγουμένως ότι δώσατε και τα ονόματα Χρήστος Σαρλή. Ναι, πρόκειται για τον Σαλή Χρήστο, ναι. Ο οποίος είναι του Γεωργίου και της Μαρίας, που όπως είπαμε γεννήθηκε στα Φάρσαλα, στην Ελάρισα μάλλον, στους 15 Οκτώβρου του 1974. Ναι. Άμα μπείτε και στη ζούγκλα.gr, μπορείτε να δείτε και τη φωτογραφία του Σαλή από τότε που είχε υπηρετήσει στο στρατό. Ναι. Και το επόμενο, η γυναίκα μάλλον που φαίνεται η φερόμενος μητέρα της μικρής Μαρίας, είναι η Δημοπούλου Ελευθερία του Αργυρίου και της Σοφίας, η οποία γεννήθηκε το 1973. Ναι, τώρα εγώ ήθελα, θα σας δώσουμε και εμείς μια πληροφορία από εδώ, αλλά δεν ξέρω και αυτό αν το έχετε. Και είναι καλό να κάνουμε κάποια τέτοια πράγματα, γιατί ουσιαστικά βελτιώνουμε και εμείς την ενημέρωσή μας όσο είναι από την περιφέρεια, αλλά μπορούμε και να τα διασταυρώνουμε καλύτερα. Λένε οι ανθρωπολόγοι ότι δεν είναι 4, ότι είναι 5-5,5. Έτσι είναι... ακριβώς. Είναι γύρω 6 χρονών, σύμφωνα με την εξέταση που έγινε κνοδοντιατρική, ναι, με της μορφολογίας του στόματος. Ανθρωπολογική και από τους ακριβώς. Έτσι ακριβώς, ναι. Ισχύει ότι είναι 6 χρονών. Άρα είχαν γίνει τα χαρτιά στο ληξιαρχείο, είχαν δηλωθεί λάθος. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, εμείς βάζουμε ένα ερώτημα χτες από χτες και το βάζω και στο Δήμαρχο. Είναι δυνατόν να είμαστε στην εποχή που έχουμε φτάσει και στο φεγγάρι, τώρα πάνε να πάρουν και φωτογραφίες από το Δία που είναι πιο μακριά και πιο έξω, και να μπορούν, λέω, τα Δημαρχεία και το Δημαρχείο της Αθήνας να παίρνει τέτοιου είδους αιτήσεις οι οποίες είναι στα τυφλά? Η Αθήνα δηλαδή θα πρέπει να ήταν πιο προσεκτική. Δίνουμε και άλλη μια είδηση κι εμείς και ας το κάνουμε μέχρι εδώ, για να... ότι έδωσε εντολή ο κύριος Χαμίνης, αυτό άκουσα, να φύγει όλο εκείνο το επιτελείο που ήταν στον τομέα 4 που αφορά τους Ρωμά, αφορά δηλαδή τις αιτήσεις που κάνουν οι Ρωμά για να πάνε εκεί για τα παιδιά. Και είναι σημαντικό να μας πείτε την πληροφορία εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν 13 κορίτσια και ένα αγόρι. Ναι, όσο περνάει η ώρα θα το αναλύσουμε το ρεπορτάζ αυτό καλύτερα, ναι, κύριε Ρούσο. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνία, να μας λέτε και εσείς τα νέα από... Θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί εμένα οι ρίζες μου ήταν στη ζούγκλα και στο κίτρινο τύπο, αλλά όταν εσείς ακόμα μπορεί να ήσασταν και αγέννητοι, γιατί εγώ ήμουν στη ζούγκλα το 92. Χάρηκα πολύ, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, γεια σας. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα όσο περνάει η ώρα. Λίγο θέλω να συζητήσουμε, από ό,τι φάνηκε, Νικολέτα,
Όχι από ό,τι φάνηκε, λάθος το θέτω, συγγνώμη. Το ζευγάρι αυτό κρίθηκε προφυλακιστέο μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές. Ο πατέρας υποστήριξε ότι το παιδί το υιοθέτησε με τη συνδρομή του Βούλγαρου Ρωμά, του φίλου της βιολογικής μητέρας του, και τόνισε πως εάν το άφηναν ελεύθερο θα οδηγούσε στην ελληνική αστυνομία στους φυσικούς γονείς της μικρής. Επιπλέον ισχυρίστηκε πως ο ίδιος ήταν αντίθετο στην υιοθεσία και ζήτησε να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Σε βάρος των δύο Ρωμά σχηματίστηκε δικογραφία κακού ουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της απαγής ανηλίκου και της υφαπαργής ψευδούς βεβαίωσης κατά εξακολούθηση. Οι δικηγόροι περάσπισης τους ζήτησαν να αλλάξει η κατηγορία της απαγής ανηλίκου και να κατηγορηθούν για παράνομη υιοθεσία. Η κατάθεση του συγκεκριμένου αιτήματος έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί για το 1 τέταρτο περίπου η απαλογία του 31χρονου, αλλά τελικά το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε άμεσα, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία απαιτείται η έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Πάντως φάνηκε πως μετά τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και τον Κίτρινο Τύπο, πήρε νέα τροπή τέλος πάντων η υπόθεση της Μαρίας. Σύμφωνα με μια μαρτυρία που έδωσε ένας Έλληνας βιοτέχνης που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή, το όνομα αυτού είναι Θεόδωρος Αθανασιάδης και είναι μόνιμος κάτοικος της Βουλγαρίας, ο οποίος παρενέβη κατά τη διάρκεια της εκπομπής και συνομίλησε με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Συγκεκριμένα ανέφερε το 2010 είχε δει την εξάχρονη σε νοσοκομείο που βρίσκεται στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, όταν ο ίδιος επισκέφθηκε το εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Όπως περιέγραψε ο βιοτέχνης, ο μικρό κορίτσι είχε πρόβλημα με τα μάτια του και συνοδευόταν από τους βιολογικούς του γονείς, οι οποίοι είναι Βούλγαροι Ρωμά. Η μαρτυρία του δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα, καθώς σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η Μαρία δεν έφτασε στον καταβλισμό των φαρσάλων κατόπιν αγοροπολισίας, αλλά παραδόθηκε από τους βιολογικούς της γονείς. Την ίδια στιγμή υπάρχουν μαρτυρίες από γείτονες ότι οι δύο Ρωμά μετέφεραν πριν από αρκετό καιρό την εξάχρονη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για τις απαραίτητες οφθαλμολογικές εξετάσεις, γεγονός που ενισχύει την πληροφορία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό λίγο να περάσουμε να δούμε την μαρτυρία, ντοκουμέντο που έδωσε χθες ο κύριος Αθανασιάδης στην εκπομπή του Κίτρινου Τύπου του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, και θα επιστρέψουμε. Κύριε Αθανασιάδη, σας ακούω. Το 2010 η γυναίκα μου γεννούσε εδώ στο νοσοκομείο του Σαντάσκι, στη Βουλγαρία. Ναι. Το συγκεκριμένο παιδάκι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Μάλιστα. Είχε στο δεξί, αν θυμάμαι καλά, είχε επιβίωση που το είχαν βάλει. Mm-hmm. Δεν είναι 4 χρόνια όπως λέτε, είναι 6 χρονών περίπου το παιδάκι αυτό. Μάλιστα. Και αυτό το λέω σίγουρα γιατί μου φάνηκε πολύ παράξενο κατάξει αυτό και έτσι μεγάλα μάτια όπως ήταν. Το επιβεβαιώνουν και οι εξετάσεις που έγιναν από τους γιατρούς και επιβεβαιώνουν ότι το παιδί είναι 6 ετών, πρέπει να είναι 5 με 6 ετών. Τόσο πρέπει να είναι, 5,5 με 6 πρέπει να είναι. Μάλιστα. Γιατί εγώ το θυμάμαι τα γύρω στα 2 με 2,5 που το ρώτησα το παιδί, τη μαμά που ρώτησα, μια μελαχρινή ήταν η μαμά. Ποια μαμά το συνόδευε το παιδί, Βουλγάρα ήταν η μαμά και ήταν πάλι στο νοσοκομείο και ήταν έγκυος. Μάλιστα, η μαμά ήταν Βουλγάρα. Βουλγάρα την κάνανε, ναι, εδώ, μένει εδώ στο Σαντάσκι μένει. Στο Τσίγκανη με χαλά που είναι εδώ η Βουλγάρα. Α, είναι Τσιγκάνα Βουλγάρα η μαμά. Τσιγκάνα η μαμά, είναι μελαχρινή και ο άντρας της είναι ξανθός. Ο πατέρας του παιδιού είναι ξανθός. Ξανθός είναι, ναι. Τσιγκάνος κι αυτός. Τσιγκάνος κι αυτός και μένουν στο Τσίγκανη με χαλά. Μάλιστα, δεν μου λέτε. Επομένως, εσείς γνωρίζετε που μένουν οι γονείς του παιδιού. Γνωρίζω. Εγώ έχω βιοτεχνία και έχω πάρα πολλούς τσιγκάνους στη βιοτεχνία μου. Ωραία. Μου κάνετε μια χάρη αυτό πρέπει που δεν... Πρέπει να τους ξέρουν σίγουρα. Ωραία. Κάντε μου μια χάρη σας παρακαλώ. Σας σχετεύω. Αυτό που δεν έκανε η ελληνική αστυνομία και οι αρχές. Πηγαίνετε να βρείτε τους γονείς, τους βιολογικούς του παιδιού. Να τους φέρουμε εδώ. Να ηρεμήσουν οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Να ηρεμήσουν και οι Έλληνες ερευνητές όλοι. Να πάει στο διάλογο να τελειώνει αυτή η ιστορία. Διότι πόσο νου χρειάζεται κοινό με τόση δημοσιότητα να το έχει χάσει Ολλανδός το παιδί, Άγγλος θα το έχει βρει. Αλλά βεβαίως... Όχι. Το παιδάκι υπάρχει... είναι από εδώ που Σαντάσκι είναι. Μα βεβαίως, ξέρετε, εάν είναι, αν έτσι έχουν τα πράγματα, διότι εγώ πάντοτε κρατάω μία πισινή που λένε και έχω τις επιφυλάξεις μου, εάν έτσι έχουν τα πράγματα, βεβαίως και θα γυρίσει τούμπα η ιστορία.
Και θα εμφανίσουμε το ρατσιστικό μας πρόσωπο. Το οποίο δεν ανέχεται ένα τσιγκάνος να είναι ξανθός. Δεν ανέχεται μια φτωχή οικογένεια τσιγκάνου να υιοθετήσει άλλο ένα παιδί. Άσχετα αν ο τσιγκάνος το κάνει γιατί θέλει να παίρνει τα επιδόματα, το ένα, το άλλο, στη κοινωνία που ζούμε, δεν κατάλαβα, όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλά θέλω να καταλήξουμε κάπου για να τελειώνει το σύριαλ. Εσείς είστε σίγουρος ότι το παιδί το συνόδευαν οι βιολογικοί του γονείς, έτσι? Εγώ είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος 99%, η γυναίκα είμαι 100%, γιατί της φάνηκε πολύ παράξενο τόσο γαλανόματι κατάξενο. Μάλιστα. Ο πατέρας ήταν ξανθός και γαλανομάτης. Ο πατέρας ξανθός και γαλανομάτης είναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν φτωχοί άνθρωποι προφανώς. Αυτοί την κάνουν όλοι φτωχοί στην Βιτεχνία, δουλεύουν και κατά περιόδους πάνε στην Ελλάδα και δουλεύουν στα χωράφια. Προφανώς λοιπόν έφεραν το παιδί στη Λάρισα για να πάει για τα μάτια του στην πανεπιστημιακή κλινική, όπως το επιβεβαιώνουν και οι άλλοι που υπάρχουν. Επομένως μπορούν να βρεθούν τα αρχεία του πανεπιστημιακού. Γι' αυτό, αυτό καταθέσαμε. Βεβαίως για το μπορούμε παιδί. Μπορούμε να ρωτήσουμε αν εκείνη την περίοδο ήταν στην Λάρισα το 2009. Γνωρίζετε αν εκείνη την περίοδο. Το 2010, το 2010 του πέτυχα. Δούλευαν στα χωράφια των Φαρσάλων. Δεν ξέρω πού δουλεύανε. Αυτοί πηγαίνουν, έχει γραφεία που τους παίρνουν και τους πηγαίνουν στην Ελλάδα και δουλεύουν. Υπάρχουν τίποτε γραφεία. Γραφεία και από το Σαντάφι γραφεία που ζητάνε. Επομένως μπορούν να βρεθούν τα αρχεία αυτά. Ναι, σε αυτά ναι, όχι. Κύριε Αθανασιάδη, μάλιστα, κάντε μου τη χάρη. Επειδή φαίνεται ότι συζητήσατε με τους γονείς και περισσότερο η σύζυγος, γιατί στα νοσοκομεία. Όχι, η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου το πολύ το ξέρει. Ωραία. Η γυναίκα είναι Ελληνίδα. Όχι, Βουλγάρα είναι. Βουλγάρα. Ακόμα καλύτερα. Οι γονείς στα νοσοκομεία συνδέονται και συναισθηματικά μεταξύ τους. Συζητάνε για τον πόνο τους, το πρόβλημα του παιδιού τους, το δικό τους, ό,τι να είναι. Κάντε μου τη χάρη, βάλτε τη σύζυγο να βρει τους βιολογικούς γονείς αύριο, γιατί θα είναι μεγάλη είδηση να τελειώνει όλο αυτό το σύριαλ. Κύριε Δαλεσλόβα, αν με επιτρέπετε. Εύκολο. Μα επειδή είναι. Ακούστε, το αυγό του Κολόμβου ήταν εύκολη υπόθεση. Αλλά δεν το γύρνα για ανάποδα να το καθίσει και να το σπάσει. Το πρόβλημα αναλυθεί, κύριε Γραβλόπουλε. Δεν είναι μόνο οι γονείς, το πρόβλημα. Το παιδί συλλεγόταν στο νοσοκομείο. Επομένως ένα έτος. Ένα λεπτό, κύριε Αθανασιάδη. Το 9 γεννήθηκε το παιδί. Επαναλάβετε κάτι, τι είπατε. Επομένως το 10, ένα έτος είναι ένας χρόνος. Το παιδί συλλεγόταν στο νοσοκομείο. Δεν το πήρανε μικρό. Ένα λεπτό, μιλάτε για λίγο να διευθυνήσει. Πείτε το πάλι, κύριε Αθανασιάδη. Λέω γιατί είναι εύκολο το παιδί αυτό. Ήταν στο νοσοκομείο, είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Πρέπει να υπάρχουν και εκθέσεις στο νοσοκομείο σίγουρα, γιατί εδώ οι Βουλγαροί τα κρατάνε αυτά εδώ πέρα. Κρατάνε αρχεία. Είμαι σίγουρος ότι είναι πιο οργανωμένοι. Λοιπόν, θα μου κάνετε μια χάρη, θα λειτουργήσετε ως ρεπόρτερ και θα πάρετε και το βραβείο του ρεπορτάζ της χρονιάς. Πηγαίνετε να βρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα βρείτε το παιδί, τους γονείς και θα έρθω εγώ να τους πάρω συνέντευξη στο Σαντάνσκι. Δύσκολο. Αλήθεια σας λέω. Θα έρθω εγώ να πάρω τη συνέντευξη από τους βιολογικούς γονείς, να τους πάρουν και βιολογικό υλικό, να διαπιστώσουν ότι το παιδί είναι δικό τους, να ησυχάσουμε ότι δεν πρόκειται περί κυκλώματος και να τελειώνει. Η γυναίκα μου είναι σίγουρη 100% το παιδάκι αυτό είναι το ίδιο. Δεν αμφιβάλλω. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το παιδί πρέπει να είναι, για το οποίο μιλάτε εσείς, γιατί ανέφεραν και οι θετοί του γονείς ότι το παιδί είχε πρόβλημα με τα μάτια και ο άλλος σήμερα οι μάρτυρες από εκεί ότι το παιδί το πήγαιναν στο γιατρό γιατί είχε ένα πρόβλημα με το μάτι. Επομένως, το ακούσαμε σήμερα. Δεν το πήραν ημερών όπως λέγανε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, πήραν ετών. Γύρω στα 2 χρονών πρέπει να ήταν. 2 ετών. Σίγουρα υπάρχουν τα αρχεία, κύριε Αθανασιάδη. Πάτε και μόνο σας στους Σαντάνσκι εκεί πέρα. Προφανώς λοιπόν να πούμε στον κύριο Γιούνκερ. Υπάρχει ένα λάθος που λένε ότι οι γονείς, οι φυσικοί γονείς, οι Βουλγαροί, ερχόταν και το βλέπαν το παιδί κατά διάστημα. Και ότι πηγαίναν στον παιδίατρο, στην Λάρισα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί όλος ο κόσμος ανακάλυψε πόσο όμορφα είναι τα παιδιά των τσιγκάνων. Δεύτερη διαπίστωση. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερη διαπίστωση. Ο κύριος Γιούνκερ, η κυρία Μέρκελ και οι τσάτσοι τους εδώ στην Ελλάδα θα καταλάβουν ότι οι γονείς όταν δεν έχουν να το μεγαλώσουν και να ταΐσουν και να του φτιάξουν το μάτι του, καταφεύγουν ακόμα και σε υιοθεσία, σε τσιγκάνος, για να τα βγάλουν πέρα.
Και τρίτη διαπίστωση, που θέλω να την πω έτσι για τους αγαπημένους μου τσιγκάνους, τους ωραίους τσιγκάνους όπως είναι η κυρία Χαϊλοπούλου, η πολιτική γυφτιά δεν θα φύγει ποτέ από αυτόν τον τόπο. Ούτε δημοσιογραφική. Γιατί είναι μια γυφτιά ασύλληπτη. Αρκεί να δείτε καθημερινά τις δηλώσεις και τις παρουσίες τους στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Και τότε θα πιστείτε ότι αυτή η γυφτιά δεν θα εκλείψει ποτέ από αυτόν τον τόπο. Ακούσαμε το απόσπασμα αυτό, το βίντεο ντοκουμέντο με την μάλλον μαρτυρία ντοκουμέντο του κύριου Αθανασιάδη από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, αν όντως ανακαλύψει τους πραγματικούς γονείς. Όντως του αξίζει, όπως είπε και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, το βραβείο ρεπόρτερ της χρονιάς. Λοιπόν, όμως θα ήθελα λίγο να πάμε λίγο πιο παλιά, να πάμε γύρω στα 7 χρόνια. 7. Το 96, από το 96, 9. Χρόνια πριν, όπου πάλι η εκπομπή Ζούγκλα, πάλι η εκπομπή Κίτρινος Τύπος είχαν αποκαλύψει ένα κύκλωμα εμπορίας βρεφών που τότε δρούσε σε όλη την Ελλάδα. Τότε ένας συνεργάτης της εκπομπής είχε έρθει σε επαφή με το κύκλωμα προκειμένου να αγοράσει ένα βρέφος 45 ημερών από οικογένεια Ρωμά έναντι 2,5 εκατομμυρίων δραχμών. Πόσο τραγική, Έλενα, είναι αυτή η έκφραση. Και όμως θέλω να σου πω ότι ο επικεφαλής τότε του κυκλώματος ήταν ένας γνωστός δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος Χατζη Αλεξάνδρου, ο οποίος έπαιρνε για τη δουλειά αυτή 300.000 δραχμές. Σε επικοινωνία που είχαν τότε μαζί του, είχε αποκαλύψει ότι μια αθώα βρεφική ψυχή την αποκαλεί αυτοκίνητο, ουσιαστικά για να μην αποκαλυφθεί, και κωδικές ονομασίες. Άρα λοιπόν μπορούσαμε να πούμε ότι το βαποράκι, δηλαδή αυτός που μετέφερε τα μωρά, ήταν η οικογένεια των Ρωμά, ενώ με το κύκλωμα συνεργαζόταν και μία παιδίατρος, τότε η οποία εξέταζε τα μωρά. Τα ραντεβού για την αγοραπολισία έκλεισε τα είχε κλείσει τότε στην περιοχή Νέα Ζωή στο Περιστέρι. Εκεί όμως τους περίμενε ο Μανώλης Σφακιανάκης από την ασφάλεια, ο οποίος συνέλαβε επαυτοφόρο την οικογένεια Ρωμά. Τη σύλληψη όταν είχε καταγράψει η κάμερα. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα και επιστρέφουμε. Με τον πιο άσχημο τρόπο ξεκίνησε η ζωή του μόλις 45 ημερών βρέφους της Παρασκευής Λιατίφη. Η 18χρονη μάνα αποφασίζει να πουλήσει το παιδί της αντί 2,5 εκατομμυρίων δραχμών. Την προσπάθεια πώλησης ξεκινά μαζί με τον Δημήτρη και την Ειρήνη Λιατίφη. Ο δίθεν ενδιαφερόμενος αγοραστής έρχεται σε επαφή με το συγγενικό ζεύγος της μητέρας, όπου δίνονται οι κατάλληλες διευκρινήσεις. Μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα, να πιούμε τον καφέ μας. Πάρτα. Σε ένα φακελάκι όμορφα. Εντάξει, δουλειά τι κάναμε. Λοιπόν, το παίρνει το μωρό και φεύγει η ηρεμένη μου και τελειώνει η υπόθεση. Εντάξει, και λύγουμε. Τόσο όμορφα τα πράγματα. Η επικοινωνία συνεχίζεται με τον δικηγόρο του κυκλώματος, Αλέξανδρο Χατζη Αλεξάνδρου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Πρόσεξε, από τώρα και στο εξής, όταν μιλάμε, ή θα μιλάμε από κοντά ανοιχτά, στο γραφείο. Καλά, σίγουρα. Ή στο τηλέφωνο θα μιλάμε. Λίγο πιο καμουφλαρισμένα. Δηλαδή το αυτοκίνητο θα μου λες, πουλήθηκε, αγοράστηκε κλπ. Έγινε καλώς. Έστω το αυτοκίνητο. Έχετε ξαναγοράσει τέτοιου αυτοκίνητα. Εγώ έχω κάνει τέτοιες υποθέσεις τόσες πολλές όσες δεν μπορεί να φανταστείς. Πριν από την αγορά του παιδιού, το ενδιαφερόμενο ζεύγος μαζί με τους μεσάζοντες επισκέπτονται παιδίατρο για να πιστοποιηθεί η καλή υγεία του παιδιού. Από ό,τι φαίνεται, η παιδίατρος δεν αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη εξέταση σαν κάτι πρωτόγνωρο. Με την κυρία αυτή απλώς γνωρίστηκα την άλλη φορά, γιατί σε κάποιους γνωστούς μου, ήθελα να βρήκα να βγάλω το παιδάκι αυτό. Είναι ένα φίλο μου αυτή από την Καβάλα και με κρύβουν συγγενείς και τους πήρε το παιδάκι. Κάναμε κάποιες εξετάσεις. Καλά, δεν τους άρεσε. Το πήρε, πήρε ένα άλλο παιδάκι. Το ίδιο, αυτό όχι αυτό. Α. Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια κυρία. Αυτό δεν το ξέρω. Το τελικό ραντεβού δόθηκε. Τετάρτη, 4 Ιουνίου, 11 το πρωί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Νέας Ζωής στο Περιστέρι. Η συναλλαγή έχει ξεκινήσει και η σύλληψη γίνεται παυτοφόρο. Μη μιλάς, είπαμε, μη μιλάς! Μη μιλάς, τελείωσε! Μη μιλάς!
Λοιπόν, όλα, όλα κανονικά, όλα κανονικά. Όλα θα σου πω, θα σου πω, παιδιά, για να... Έλα μέσα, βάλτε τώρα, βάλτε. Βάλτε. Έλα. Έλα, 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 γρήγορα, γρήγορα. Τι κάναμε, φόνο στο τόπανε. Γρήγορα σας είπα, γρήγορα προχωράτε. Γρήγορα προχωράτε, σας είπα. Προχωράτε. Παίρνα μέσα και κάτσε. Αγοράκι μου. Παίρνα μέσα πίσω. Το μεγάλο. Ένα αγοράκι ήταν. Πες μέσα και κάτσε πίσω. Το παιδί μου είναι μέσα, μην πέφτουν. Πες μέσα και κάτσε, σε παρακαλώ, πίσω. Κοίτα στα μάτια μου για το μωρό μου. Το μωρό μου, το άλλο, το αγοράκι μου, το μεγάλο, πού το. Είχα ένα αγοράκι μεγάλο μέσα στο μάτι. Εντάξει, γιατί είμαστε. Μην κάνανε σκοτώνε. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Σταματήστε. Σας παρακαλώ, Εμείς είμαστε μακριά. Πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Με πόσο ευκολία αλήθεια μπορούν και δίνουν τα παιδιά. Έλενα, δεν έχω παιδί, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ, να διανοηθώ ότι υπάρχουν οικογένειες, μάλλον υπάρχουν μητέρες, οι οποίες γεννάνε ένα παιδί, το κουβαλάνε 9 μήνες στις πλάχνα τους και τους είναι τόσο εύκολο με εξαγορά 2-3 εκατομμύριων, 4, δεν ξέρω πόσο είναι, πόσο πάει τα ρήφα. Γιατί μιλάμε για τα ρήφα, για την ελληνή αυτή τα ρήφα, να δίνουν το παιδί τους έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πάντως θέλω να πούμε ότι εντάξει, αυτά είναι πραγματικά τραγικά, γίνονται όμως. Γίνονται δυστυχώς, Έλληνα. Γίνονται και γινόντουσαν. Και αυτό πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και είναι απαράδεκτο να δίνονται έτσι πιστοποιητικά, πλαστά, ψεύτικα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται, γιατί αφορούν παιδιά. Και τα παιδιά είναι μείζον θέμα το οποίο πρέπει να ασχολούνται όλοι. Λοιπόν, πάντως, Νικολέτα, θέλω να σου πω πως μετά την υπόθεση όλη αυτή της Μαρίας, η αστυνομία έχει κάνει επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από εχθές το πρωί, από το πρωί της Δευτέρας, σε καταβλισμούς των Ρωμά στο Ζεφύρι Αττική, στην Αυλίζα Χαρνών, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Είδες που το συζητάγαμε πάλι αυτό εχθές. Λοιπόν, πάντως, σύμφωνα μέχρι στιγμής, έχουν γίνει έρευνες τουλάχιστον 10 σπίτια, ενώ έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε 2 καταβλισμούς Ρωμά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του μικρού κοριτσιού που εντοπίστηκε σε οικισμό Αθήγανων στα Φάσαρλα. Οι έρευνες έγιναν στις περιοχές της Περαίας και των Διαβατών. Ελέγχθησαν 25 σπίτια, προσήχθησαν 51 άτομα και συνελήφθη ένα για φόρο διαφυγή. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, καθώς και δικυκλιστές της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσεις. Πάντως, Νικολέτα, φαίνεται πως οι δικογραφίες ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 40. Ξεπερνούν, έλα, υπερβαίνουν τις 40 οι δικογραφίες, οι οποίες σχηματίστηκαν από τους εισαγγελείς εφετών και σχετίζονται με τα κυκλώματα εμπορίας και παράνομης υιοθεσίας βρεφών. Είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκο Νικολακόπουλο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στην Ανατολική Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Ο φάκελος με τα στοιχεία διαβιβάστηκε στην Βουλή στις 30 Αυγούστου. Αναλυτικότερα από τις έγγραφες απαντήσεις των εισαγγελιών εφετείων της χώρας προκύπτουν τα ακόλουθα. Στην εισαγγελία εφετών Θράκης πρωτοδικών Καβάλας εκκρεμεί μια υπόθεση με εμπλεκόμενο ιατρό σε περίπτωση παράνομης υιοθεσίας. Στην εισαγγελία εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή καταγγελία ιδιώτη προς την εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος, η οποία υποβλήθηκε προς την εισαγγελία πρωτοδικών Κοζάνη, σχηματίστηκε δικογραφή για την παράβαση του άρθρου 323α του ποινικού κώδικα από ιδιωτική
Ιατρική Κλινική, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας, στην εισαγγελία λοιπόν Πρωτοδικών Βόλου, σχηματίστηκε προκαταρκτική ποινική δικογραφία. Στην εισαγγελία Εφετών Αθηνών, έπειτα από έγγραφο του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού σχετικά με την παράνομη υιοθεσία βρεφών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ιγουμενίτσας λόγω αρμοδιότητας. Επίσης, ύστερα από μήνυση πολίτη κατά παντός υπευθύνου σχετικά με την παράνομη υιοθεσία βρεφών, σχηματίστηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δικογραφία η οποία εκκρεμεί. Και να πάμε και στην εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχηματίστηκαν 10 ποινικές δικογραφίες αναφορικά με υποθέσεις εμπορίας και παράνομης υιοθεσίας βρεφών. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Σερών εκκρεμεί για εκδίκαση δικάσιμη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Σερών, ύστερα από παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Δικογραφία για τις πράξεις της Μεσολάβης από κοινού σε υιοθεσία, κατ' επάγγελμα και με πρόθεση κερδοσκοπίας, απλή συνεργεία στη Μεσολάβη σε υιοθεσία, ηθική αυτουργία στην παράδοση και Μεσολάβη σε υιοθεσία, παράδοση ιδίου τέκνου σε υιοθεσία και ψευδορκία μάρτυρα και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Στην εισαγγελία Εφετών Κρήτης εκδικάστηκε το 2011 ποινική δικογραφία από τον ΜΟΕ Κρήτης και επιβλήθη ποινή φυλάξης 3 ετών με τριετή αναστολή στον πρώτο κατηγορούμενο και κάθεξη 5 ετών στον δεύτερο. Επίσης, το 2007 εκδικάστηκε από το ΜΟΕ της Κρήτης υπόθεση και επεβλήθη ποινική φυλάκιση 4 ετών. Και τέλος, να πούμε πως στην εισαγγελία Εφετών Ανατολική Κρήτης, όπου είπαμε ότι υπάρχουν και τα περισσότερα κρούσματα τέτοιου είδους υποθέσεων, στην εισαγγελία λοιπόν Πρωτοδικών Ηρακλείου σχηματίστηκαν 10 ποινικές δικογραφίες. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίων έχουν εισαχθεί 2 δικογραφίες, η μία κατά 2 προσώπων για μεσολάβηση σε υιοθεσία αποκομίζοντας οι ίδιοι και προσπορίζοντας σε άλλους αθέμητο όφελος κατ' επάγγελμα και με πρόθεση κερδοσκοπίας και κατά ενός προσώπου για παράδοση ιδίου τέκνου σε υιοθεσία. Αποκομίζουσα οι ίδιοι και προσπορίζοντας σε άλλο αθέμητο όφελος με πρόθεση κερδοσκοπίας. Επίσης, σχηματίστηκε άλλη δικογραφία κατά 6 προσώπων για παράνομη υιοθεσία, μεσολάβηση σε παράνομη υιοθεσία και άμεση συνεργεία στην Οσάνο πράξη, η οποία εκδικάστηκε, ασκήθηκε στη συνέχεια έφεση και εκκρεμή για προσδιορισμό. Αυτά λοιπόν ήταν όσον αφορά οι δικογραφίες που έχουν γίνει για τέτοιου είδους υποθέσεις. Είδαμε μερικές εξελίξεις και για την υπόθεση της μικρής Μαρίας. Ας ελπίσουμε και να σήμερα βρεθούν οι γονείς της και να διελευκανθεί και η υπόθεση. Και σήμερα πάντως στις υπόλοιπες εκπομπές που ακολουθούν θα υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ για αυτό το λόγο και zoogla.gr για όλες τις πληροφορίες για το θέμα αυτό. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoomla.gr. We'll be right back.
σας ημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και τώρα δίπλα μαζί μου βρίσκεται η Κυριακή Τσανικίδη για να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που είναι αρκετά σημαντικά. Να μην ξεχνάμε το περιστατικό που έγινε πριν την προηγούμενη εβδομάδα στο κλαμπ Σιδεράδικο μεταξύ δύο νεαρών. Ο δεύτερος νεαρός είναι ακόμα βέβαια στην εντατική. Θα τα πούμε βέβαια. Πες μας για, για το παιδί αυτό που πυροβόλησε τον... Προφυλακιστέο λοιπόν έκριναν ανακριτής και εισαγγελέας τον 22χρονο, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής στις 13 Οκτωβρίου πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο νυχτερινού κέντρου στο θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο Παγκράτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμπλοκή ήταν πιθανότατα μεταξύ οπαδών και ποδοσφαιρικών ομάδων. Σε βάρος του 22χρονου, ο οποίος παραδόθηκε την περασμένη Παρασκευή στις αρχές, είχε ασκηθεί δίωξη, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στην απολογία του πάντως φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος και η παρέα του δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση και ενώ τους χτυπούσαν άγνωστα άτομα, κάποια στιγμή είδε ένα όπλο στο έδαφος. Το άρπαξε και πυροβόλησε δύο φορές, χωρίς όμως να σημαδεύει κανέναν. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Όταν έφυγα από το νυχτερινό κέντρο, δεν ήξερα ότι είχε τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος. Φέρεται να είπε ο 22χρονος, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι. Πάντως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί και νοσηλεύεται στην εντατική ο αθλητής Ετεοκλής Παύλου, το παιδί αυτό που πυροβολήθηκε στο θώρακα, που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου. Πάντως στο zoogla.gr και η δημοσιογραφική ομάδα επικοινώνησε με κοντινό του πρόσωπο του 23χρονου, το οποίο ανέφερε ότι ο νεαρός βρίσκεται σε καταστολή και οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του. Δίπλα του, όπως είναι λογικό, βρίσκεται συνεχώς η μητέρα του και άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Ας αλλάξουμε όμως λίγο θέμα και ας περάσουμε σε μία σπήρα. Συνήθως οι σπήρες μέχρι σήμερα είναι από άντρες. Αυτή τη φορά βλέπουμε και μία πύρα στην γυναικεία, θηλυκή σπήρα. Θηλυκή λοιπόν σπήρα στην Κατερίνη. Στην Καλυθέα Πιερίας εντοπίστηκαν οι τρεις δράστριες μετά από την καταγγελία καταστηματάρχη και την εσπεσμένη κινητοποίηση της αστυνομίας. Η δράση της πύρας μπορεί να έλαβε τέλος, όμως τα κλοπημαία τα οποία βρέθηκαν στα σπίτια τους φανερώνουν πως είναι υπεύθυνες και για άλλες ληστείες. Πιο αναλυτικά, η μία από τις τρεις απασχολούσε σήμερα το πρωί τον 28χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος με ερωτήσεις, ενώ οι δύο της συνεργάτηδες κατάφεραν να αποσπάσουν προϊόντα μεγάλης αξίας, όπως και τα χρήματα του ταμείου. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν 750 ευρώ, ένα κινητό αξίας 300 ευρώ και διάφορα προϊόντα όπως η δικαιακή χρήση συνολικής αξίας 200 ευρώ από τα ράφια. Πάντως στις έρευνες στα σπίτια των τριών γυναικών η αστυνομία εντόπισε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές των οποίων αναζητά τους ιδιοκτήτες. Η έρευνα συνεχίζεται ενώ τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Φαίνεται πως ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός μας μάλλον, ο Αντώνης Σαμαράς, έκανε κάποιες δηλώσεις. Αυτές λέει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και παράνομης μετανάστευσης. Έτσι όπως δήλωσε στη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον υπουργό της Μάλτας, Μουσκάτ, στη Βαλέτα. Στέλνοντας έτσι μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους για το θέμα του χρόνου λήψης αποφάσεων για τη διευθέτηση του χρέους, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που οδηγούν τη χώρα πίσω στην οικονομική ομαλότητα. Σημείωσε ακόμη ότι η χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είπε χαρακτηριστικά: στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι άνεργοι, όσο και παράνομοι μετανάστες, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ζητώντας από τους εταίρους μια κοινή προσέγγιση στα δύο μεγάλα προβλήματα. Μετά τη συνάντησή του με τον Μαλτέζο Πρωθυπουργό, ο κύριος Σαμαράς μεταβαίνει στη Ρώμη, όπου αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογο του Ενρίκο Λέτα. Και σε αυτή τη συνάντηση αναμένεται να τεθεί τόσο το μεταναστευτικό όσο και το θέμα του ελληνικού χρέους. Μάλιστα, το Θεσσαλικό Πρακτόριο Ειδήσεων Άνσα μετέδωσε σήμερα τηλεγράφημα, στο οποίο γίνεται αναφορά στις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ελλάδα αλλά και στεταμένες σχέσεις με την Τρόικα εξαιτίας της επιμονής για τη λήψη των νέων μέτρων. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αναφέρει το Ιταλικό Πρακτορείο.
Οι δύο πρωθυπουργοί προσδοκούν ειδική αναφορά για το θέμα του μεταναστευτικού, ειδικά μετά τα δύο πρόσφατα πολύ νεκρά ναυάγια στην Ιταλική νήσο Λαμπεντούζα. Στην επόμενη σύνοδο κορυφής απόφαση για ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, καθώς και αναθεώρηση της συνθήκης Δουβλίνο 2. Πάντως, να πούμε ότι όσον αφορά τη συνθήκη Δουβλίνο 2, είχαμε και εμείς τον κύριο Αλαβάνο, ο οποίος, καλά δεν το λέω Αλαβάνο, ο οποίος μας μίλησε για αυτή τη συνθήκη. Είναι μια συνθήκη που ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως θα υπάρξει αναθεώρηση της συνθήκης αυτής. Αφού πιάσαμε τα διεθνή, να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα που φαίνεται λοιπόν Κυριακή. Πως κατασχέθηκαν 3.200 κιλά τοξικού ψωμιού. Η Ιταλική αστυνομία, όπως είπαμε, κατέσχισε 3.200 κιλά πιθανών τοξικού ψωμιού που παρήγαγαν παράνομα αρτοπία και πωλούσαν μισοτιμή σε καταναλωτές και ιδιοκτήτες εστιατόρων στην περιοχή της Νάπολης, έτσι όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μέρος του ψωμιού αυτού ψήθηκε χρησιμοποιώντας ξύλα με ίχνη μπογιάς και καρφιά, γεγονός που καθιστά το τελικό προϊόν επικίνδυνο αν καταναλωθεί από τον άνθρωπο, αναφέρει η εφημερίδα Il Mattino της Νάπολης. Η αστυνομία έκλεισε 17 παράνομα αρτοπία και ζήτησε να ασκηθούν διώξεις σε βάρος περίπου 50 προσώπων για παραβίαση κανονισμών για την υγεία, την ασφάλεια και το λιανικό εμπόριο, προσθέτει η Il Mattino. Το ψωμί που κατασχέθηκε από τις αρχές πρόκειται να διατεθεί στον τοπικό ζωολογικό κήπο και τα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων. Και αφού είπαμε τα θέματα έτσι λίγο πιο σημαντικά, λίγο πιο σοβαρά να το πούμε έτσι, δεν γίνεται να κλείσουμε χωρίς να μας πεις τη συμβουλή της ημέρας. Δεν πρέπει να μας την πεις. Μας λέει ο κόσμος, λέει, σήμερα λέει δεν μας την είπατε τη συμβουλή για μια μέρα τώρα, θυμάσαι που δεν την είχαμε πει. Λέει, γιατί δεν μας την είπατε, εμείς τι θα κάνουμε. Και όμως ξέρεις πολλοί κόσμος, αλήθεια, πολλοί κόσμος ρωτάει να μας λέτε λέει τη συμβουλή της ημέρας, είναι σημαντικό. Άμα την ακούσουμε σήμερα, τι αφορά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε σχετικά με την τελευταία μας επιτυχία πάντοτε, να σκεφτούμε για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, το να σκεφτόμαστε την επιτυχία πολύ συχνά, όσο δηλαδή πιο συχνά τη σκεφτόμαστε, τόσο πολύ θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ξανά και ξανά. Δηλαδή, όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε ότι έχουμε πετύχει σε κάτι, θα ξαναπετύχουμε και θα ξαναπετύχουμε και θα ξαναπετύχουμε. Μπράβο, έτσι πρέπει. Δηλαδή, πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε πετύχει σε κάτι και αυτό θα επαναληφθεί ξανά και ξανά. Χαιρόμαστε γι' αυτό, άρα πρέπει να επαναλαμβάνουμε στον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλό μας, ό,τι του δίνουμε σαν τροφή, το παίρνει. Οπότε πρέπει να του λέμε ότι έχεις επιτύχει, άρα θα ξαναεπιτύχεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα, αφού ακούσατε τη συμβουλή της ημέρας, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Μπετινάκη, ένας τρελός κόσμος, από εμάς, από την Έλενα Θεοδόρου, από την Κυριακή Τσανικίδη και την Νικολέτα Τσίκου, καθώς και από όλη την ομάδα εδώ πέρα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα και να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Γεια σας.